Ο διαγκωμένος πληθωρισμός δεν εξαντλεί μόνο την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών, αλλά επιβαρύνει και τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς από την 1η Ιανουαρίου θα δουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους στον ΙΕΦΚΑ να αυξάνονται ακολουθώντας τη διακύμανση του τιμάριθμου. Για την αυροσαρμογή των εισφορών θα ληφθεί υπόψη το ποσοστό του ετήσιου πληθωρισμού 9,9% που προβλέπεται στον προϋπολογισμό. Έτσι λοιπόν, όσοι επαγγελματίες αποφασίσουν να βγουν στη σύνταξη και ανήκουν στην φθηνή ασφαλιστική κατηγορία, με 15 χρόνια ασφάλισης θα λάβουν σύνταξη 473,51 ευρώ, με 25 χρόνια ασφάλισης 544,27 ευρώ, με 35 χρόνια ασφάλισης 673,15 ευρώ και με 40 έτη ασφάλισης 771,57 ευρώ. Η χαμηλή κατηγορία είναι η κατηγορία που έχουμε να συνηθίσει να λέμε των 220 ευρώ το μήνα ΕΦΚΑ, το οποίο από 1η-1η αναμένεται να πάει 236,80, με αύξηση 8%. Όποιος λοιπόν διανύσει όλο τον ασφαλιστικό βίο σε αυτή την κατηγορία παίρνει αυτή τη συντάξη που είπατε ανάλογα με τα έτη ασφάλισης. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, κυρία Δεμιδάκη, πρακτικά, για να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές. Ναι, ναι. Η σύνταξη σχηματίζεται και οι συντάξιμες αποδοχές από τις εισφορές που έχει καταβάλει όλος ο ασφαλισμένος σε όλο τον ασφαλιστικό βίο από το 2002 και μετά. Όσοι λοιπόν πρόκειται να συνταξιδοτήσουν τα επόμενα 4-5 χρόνια, επειδή ήδη ο μέσος όρος από το 2002 μέχρι σήμερα έχει κατά κανόνα σχηματιστεί, δεν έχουν ιδιαίτερο όφελος να ανεβούν ασφαλιστικές κατηγορίες, γιατί ελάχιστα θα επηρεαστεί ο μέσος όρος των συντάξιμων αποδοχών, άρα και η σύνταξή του. Απεναντίας, οι νέοι συνταξιούχοι, όσοι είναι σήμερα 30, 35, 40, 45 χρονών, που έχουν τουλάχιστον άλλα τόσα χρόνια μπροστά τους ασφαλιστικής εικόνας, από το 2002 μέχρι σήμερα είναι 20 χρόνια. Αν έχουν άλλα 15-20, εκεί αξίζει, διότι επηρεάζει δραστικά τουλάχιστον το μισό του ασφαλιστικού τους βίου. Άρα θα πρέπει να κάνουν επιλογή ότι θα ανέβουν κάποια ή κάποιες ασφαλιστικές κατηγορίες, θα πληρώσουν κάτι παραπάνω, το οποίο δυστυχώς δεν εκπίπτει ως έξοδο. Όσοι όμως επαγγελματίες ανήκουν στην ακριβή ασφαλιστική κατηγορία, με 15 χρόνια ασφάλισης θα λάβουν 672,75 ευρώ, με 25 χρόνια ασφάλισης 901 ευρώ, με 35 χρόνια ασφάλισης 316,75 ευρώ και με 40 χρόνια ασφάλισης 1634,25 ευρώ. Είναι συμφέρον λοιπόν να ανέβουν κατηγορίες αυτοί που έχουν μπροστά τους αρκετά ασφαλιστικά έτη ακόμη μέχρι να πάρουν σύνταξη. Και αυτοί που είναι δεδομένο και βέβαιο ότι θα συνταξιδοτηθούν με άνω των 30 ετών, πιθανόν με 40 έτη, γιατί εκεί είναι η μεγάλη αναπλήρωση. Για αυτούς έχει νόημα να μπουν σε αυτή τη συζήτηση και σε αυτή τη λογική. Για αυτούς που θα φύγουν με λίγα χρόνια στη σύνταξη, με 15-20 χρόνια, και που είναι και κοντά στη συνταξιδότηση ή είναι απασχολούμενοι συνταξιούχοι, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία.